Στην Κρήτη θα πάμε, έχω να σας πω τώρα, γιατί θα γνωρίσουμε έναν νέο λυράρι και ερμηνευτή, το Γιώργο το Βογιατζάκη. Νάτος, παρουσιάστηκε ήδη στην εικόνα μας. Γεια σου Γιώργο, γεια σου από την Αθήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, και θα ήθελα να σας πω ναι? ότι από την καρδιά μου ευχαριστώ για αυτή την πρόσκλησή σας. Που με καλέσατε να βγω στην εκπομπή μαζί σας. Υπέροχη ματινάδα. Αρχίσαμε με ματινάδες. Ευχαριστώ, κόφιστε. Γιώργο, έτσι εύκολα τα σκαρώνεις. Έτσι είναι, ναι. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι χάρισμα ή αν είναι κάτι που το έχουμε η κριτική. Και συμβαίνει, αλλά έτσι εκφραζόμαστε. Λοιπόν, ο Γιώργος... Και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Ο Γιώργος, λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο και να πω ότι ασχολείται με τη λύρα και θα μας πει έτσι πότε την πρωτόπιασε στα χέρια του και τραγουδάει παράλληλα, έτσι και ακολουθεί τα κριτικά ακούσματα, αλλά από την άλλη είναι και αθλητής, έχει και πολλές διακρίσεις στο στίβο, αλλά τελικά σε κέρδισε η μουσική, Γιώργο. Ήταν ένα αιώνιο δίλημα η γυμναστική και η μουσική που ξεκίνησαν μαζί. Και τα δύο τα κάνω παράλληλα. Συνεχίζω να ασχολούμαι με τη γυμναστική πλέον για μένα. Ναι. Και ασχολούμαι και επαγγελματικά με τη μουσική και με το τραγούδι. Ναι, αλλά έχεις ένα όργανο, ρε παιδί μου, που είναι παραδοσιακό. Και σκέφτομαι ότι γενικά εμείς οι νεολαία φεύγουμε λίγο κάπως από όσταση, απομακρυνόμαστε από την παράδοση. Το γεγονός ότι συνεχίσεις να ασχολείσαι και να συγκεκριμένα με αυτό το όργανο, από πού προκύπτει? Από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος και αγαπάει την παραδοσιακή μουσική. Θα υπάρχουμε κι εμείς που κουβαλάμε ένα χρέος στην πλάτη μας, να κουβαλάμε μία παράδοση. Η παράδοση για μένα είναι σαν ένα δέντρο. Οι ρίζες είναι οι άνθρωποι. Όσο υπάρχουν οι ρίζες του δέντρου, το δέντρο ζει. Σωστά. Οπότε καλό είναι εμείς που είμαστε στα κλαδιά, γιατί απλά παίζουμε μουσική, τη δίνουμε στον κόσμο και απλά πέφτουμε μετά. Είναι το καλό μας να δίνουμε όλη αυτή τη ζωή σε αυτό το δέντρο που λέγεται παράδοση. Γιώργο, τώρα εσύ είσαι και πολύ νέος, έτσι, αλλά μαθαίνω ότι το ίδαλμά σου είναι ο Νίκος Οξυλούρης. Και πώς δεν θα μπορούσε να είναι, ακριβώς, και πώς δεν θα μπορούσε να είναι άραγε. Δεν ξέρω εδώ, αφού έχω και πιο νέους, ακόμη και από σένα, έτσι, τι λέει το όνομα ο Νίκος Οξυλούρης, αλλά για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για την Κρήτη, έτσι, φοβερή έμπνευση. Αλλά και εσύ έχεις συμπράξει με τον Ψαραντώνη, σωστά? Έχω συμπράξει, βεβαίως. Ναι. Είχα αυτή την τιμή και την ευλογία να συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο και λέω άνθρωπος γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτόν τον κόσμο, το να είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ναι. Γιατί αυτό σε κάνει σπουδαίο. Και ήταν μία από τις ομορφότερες στιγμές στη ζωή μου. Κύριε Βογιατζάκη, πριν παίξετε λύρα, μπορείτε να μου πείτε, πιστεύετε ότι μπορείτε να παρακινήσετε έτσι νεαρό κόσμο να ξεκινήσει να μαθαίνει να παίζει λύρα? Είναι κάτι εφικτό? Και αν έρχονται και οι νέοι να ακούσουν αυτή τη μουσική. Στην Κρήτη γίνεται χαμός, παιδί μου. Έρχονται. Φυσικά και έρχονται και αυτός είναι και ο στόχος μας. Γι' αυτό παίζουμε μουσική. Αν καταφέρουμε έστω και ένα παιδί να ασχοληθεί με τη λύρα, με το λαγούτο, με την παράδοση. Αυτό είναι, Γιώργο, αυτός είναι ο στόχος. Θα πιάσεις τη λύρα τώρα και θα τα πεις όλα. Και εμείς η αλήθεια είναι ότι σου κάνουμε και λίγο κερκίδα ή, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα λέμε κιόλας. Αλλά πολύ σύντομα εσύ θα έρθεις και στην Αθήνα για κάποιες εμφανίσεις. Θα ανέβουμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κανονίσει μια μεγάλη περιοδία που είναι σε όλη την Ελλάδα. Πάρε τη λύρα, έλα. Να σε ακούσουμε. Βεβαίως. Γιώργο. Πάμε. Φύγαμε. Όπα χίλια καλώσες, νίξαμε στο μέρα μεσημέρι. Όπα κι ο νέος μήνας που ήρθενε μόνο χαρές να φέρει. Όπα χειμαντινάδα που θα πω θα είναι η τελευταία. Στην εκπομπή σου, Μάριον, ήταν πολύ ωραία. Είσαι πολύ ωραίος, ρε Γιώργο! Είσαι πολύ ωραίος! Να μας δώσεις στίγμα όταν θα έρθει. Ηλικία και τηλέφωνο. Ξέχασες να μας πεις, κατά τα άλλα όλα τέλεια. Γιώργο, σε περιμένουμε. Δώσε στίγμα όταν ανέβεις. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Να σε καλά.